Συνταγματικός είναι ο νόμος που επέτρεψε την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών της κυβέρνησης με τους αντάρτες ΦΑΡΚ στην Κολομβία, σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου. Αν οι συνομιλίες θευτούν με επιτυχία, θα μπει ένα τέλος στον πόλεμο που μένεται τα τελευταία 50 χρόνια. Η επιτυχία της διαδικασίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο δικαστικό σύστημα. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την ειρήνη και να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή τη διαμάχη που μας ματώνει εδώ και 50 χρόνια, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Χουάν Μανουέλ Σάντος. Η απόφαση του δικαστηρίου γνωστοποιήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τη δήλωση του Προέδρου ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες και με τον ELN, μια μικρότερη ομάδα ανταρτών που συνεργάζεται με τους ΦΑΡΚ. Προηγήθηκε η απελευθέρωση Καναδού Ομήρου που κρατούνταν εδώ και 7 μήνες από τον ELN.